Εξειδικευμένη τεχνογνωσία απαιτείται να διαθέτουν οι καθηγητές ρομποτικής ώστε να μπορούν να εκπαιδεύσουν τους μαθητές, όπως τονίστηκε με αφορμή τη διοργάνωση του αντίστοιχου συνεδρίου αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ορθόδοξη Ακαδημία στο κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιάς στα Χανιά. Το συνέδριο προβάλλει το πρακτικό και θεωρητικό υπόβαθρο που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να μεταδώσουν τη γνώση στους μαθητές. Βγάζοντας από το μυαλό τους ότι η ρομποτική είναι το κάτι δύσκολο λόγω της ονομασίας τους, απλά είναι μια νέα εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά όλα τα παιδιά για να ξεχωρίσει το δικό τους ξεχωριστό ταλέντο και βέβαια για να τους δώσουμε τα εργαλεία, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ραγδαία εξέλιξη τεχνολογίας και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως λέγεται. Είναι αφημιώσιμες και για τους δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής ηλικίας, αλλά και για τη θεωρητική κατεύθυνση, διότι είναι απλές μεθοδολογίες που με απλό τρόπο δίνουμε στα παιδιά βιωματικά, χτίζοντας κίνητρα και χωρίς να βαριούνται, όπως λέμε, την εκπαιδευτική διαδικασία, να μπορέσουν να αφομοιώσουν όλες αυτές τις έννοιες. Η ίδια η καθημερινότητα απαιτεί γνώσεις πάνω στη ρομποτική και σε ψηφιακές δεξιότητες. Και λόγω των ψηφιακών δεξιοτήτων, στο να μαθαίνουμε, να προσαρμοζόμαστε, να λύνουμε προβλήματα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, με γνώσεις που θα πρέπει να αποκτήσουμε τώρα. Οπότε αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία δεν αφορά μόνο τεχνικές γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες, αλλά αφορά κυρίως τον τρόπο σκέψης που περνάμε στα παιδιά, στο να δουλεύουν σε ομάδες, να επικοινωνούν, να λύνουν προβλήματα σε τεχνολογίες που δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα. Βασική ευθύνη του εκπαιδευτικού είναι να περάσει αυτές τις δεξιότητες στους μαθητές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στη σύγχρονη εποχή. Το 25% έως και το 30% των εργασιών σήμερα έχουν ήδη αυτοματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και χρειάζονται άνθρωποι με διαφορετικές δεξιότητες για να τις διαχειριστούν.